ας πούμε, και της μόδας. Είμαστε εδώ, ήρθαμε. Αυτό είναι το βιβλίο. Ναι, ναι. Είναι πολύ σαν μικρό. Σαν άστρο βασίλεψα. Για το μεγαλείο της Μαρίκας. Σίγουρα. Νίνου. Κύριε Κακλαμάνη, μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Τι μαγική φωνή που έχετε. Έχετε μαγική πάρα φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας απολαύσαμε στο ρεμπέτικο Βεράν. Βέβαια. Αλλά σας φέραμε και εμείς εδώ γιατί... Ήταν η πρώτη ιστορική εκπομπή για το ρεμπέτικο Βεράν. Αφιέρωμα στη Μαρίκα Νίνου. Όχι τυχαία καλεσμένη για την Μαρίκα Νίνου, γιατί είχατε μια έμπνευση να ασχοληθείτε με τη Μαρίκα Νίνου που δεν το ήξερα ότι δεν έχει γραφτεί βιβλίο ξανά για τη ζωή της Μαρίκας Νίνου. Το βιβλίο προέκυψε από μια επίσκεψη στις νηψιές της Μαρίκας Νίνου και από μια απλή κουβέντα με έναν καφέ με την Κατερίνα πριν 3 χρόνια και από μια απορία δικιά μας πώς και έχουν γραφτεί τόσα βιβλία για τον Βασίλη Τσιτσάνη και δεν έχει γραφτεί ένα βιβλίο για τη μούσα του. Και μας είπαν οι κυρίες, γράφτε το εσείς ρε παιδιά. Mm-hmm. Και ήταν, κοιταχτήκαμε με την Κατερίνα όπως κοιταζόμαστε τώρα και ήταν σαν να πήραμε την ευθύνη από εκείνη την ώρα. Και πέρασαμε 3 υπέροχα χρόνια. Ναι. Είχατε μια σύνδεση με τη Μαρίκα Νίνου όμως, ναι. Εσείς πριν. Καταλάβατε στην πορεία ότι έχετε πολλά πράγματα να συνδέουν. Όποιος αγαπάει το ρεμπέτικο δεν μπορεί να μην έχει σύνδεση με τη Μαρίκα Νίνου. Εγώ σαν τραγουδίστρια λίγο παραπάνω. Είναι μια τραγουδίστρια που με σοκάρε από μικρό παιδί και με στοιχιώνει. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιώ έτσι και με καλύπτει 100%. Γιατί είναι μια φωνή που είναι άπιαστη και όποιος μελετάει, ξέρεις, δοκιμάζεις κάτι, το καταφέρνεις και μετά το ξανακούς από αυτήν και λες «Όχι ρε γάμο, δεν το είπα». Και ξανά. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι γύρω από τη Μαρίκα Νίνου. Δεν ξέρω αν αιτία είναι το γεγονός ότι δεν έχει γραφτεί ποτέ η ζωή της σε βιβλίο. Δηλαδή κάποιος δεν έχει κάτι να τα μαζέψει αυτά και να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις και τους μύθους. Από το πού γεννήθηκε, γιατί ονομάστηκε, γιατί πήρε το όνομά της και πώς το πήρε το όνομά της, αν ήταν το καράβι, δεν ήταν το καράβι, όλα αυτά. Να πω ότι είχαμε 2 στόχους, γι' αυτό έχει και 2 μέρη το βιβλίο. Ο πρώτος στόχος ήταν να αποδώσουμε, και αυτό το κατάφερε η Κατερίνα με το παραπάνω, νομίζω, την πραγματική ψυχολογία της Νίνου. Και το πρώτο μέρος είναι πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί μπόρεσε και ένιωσε σαν να έγραφε η ίδια, σαν να ήταν η ίδια η Νίνου και να έγραφε την αυτοβιογραφία της. Γραμμένο στο πρώτο πρόσωπο. Πρόσωπο. Ναι. Σαν να μιλάει η Μαρίκα Νίνου, σαν να αφηγείται την ζωή της. Και το δεύτερο μέρος που το αναλάβατε. Το δεύτερο μέρος, ο στόχος ήταν να παρουσιάσουμε όλη τη ζωή ενός ανθρώπου, από τη ρίζα του την προσφυγική, να ανατρέψουμε όλα τα λάθη που γράφονταν κατά καιρούς πρόχειρα και χωρίς να γίνει έτσι μια πολύ βαθιά έρευνα όπως αυτά που είπατε. Θα πω 2-3 μόνο επιγραμματικά, αν μας παίρνει ο χρόνος. Γράφανε σε όλα τα άρθρα ότι η Νίνου γεννήθηκε από το καράβι από Σμύρνη προς Πειραιά. Και μάλιστα το καράβι λεγόταν και Ευαγγελία και πήρε το και όνομα. Δεν ήταν έτσι. Από έρευνα σε αρχεία, μικρασιατικά, Υπουργεία Εξωτερικών κτλ. Και από μαρτυρίες των τελευταίων, ευτυχώς προλάβαμε τους τελευταίους Αρμενίους Κοκκινιάς, τα πράγματα μπήκαν λίγο στη θέση τους για την ιστορική αλήθεια και για την αλήθεια της ζωής της. Και η Νίνου γεννήθηκε στο πλοίο που πήραν οι ξεριζωμένοι Αρμένοι από την αρμενική κηλικία, από τη Μερσίνα, απέναντι από την Κύπρο, για να πάει προς Σμύρνη. Όπου βγήκαν και πέσανε λίγες μέρες πριν την καταστροφή και δεύτερος ξεριζωμός και ήρθαν στην προσφυγική Κοκκινιά. Το όνομα το πήρε γιατί βαφτίστηκε ανήμερα του Ευαγγελισμού σε μια αρμένικη εκκλησία σε ένα προάστιο της Σμύρνης. Και άλλα πολλά που είχαν γραφτεί λάθος μπήκαν σε μια τάξη. Ξαφνιαστήκαμε γιατί ορισμένα πράγματα που και εμείς θεωρούσαμε ότι πιθανόν να είναι σφαίρα του μύθου, όπως το γιατί το ακροβατικό στο οποίο συμμετείχε με τον πρώτο της άντρα και το γιο της, το 2,5 Νίνο, υπήρξε πραγματικά ή έτσι το λέγανε. Το βρήκαμε σε παλιές εφημερίδες. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία ανακάλυψη και 3 χρόνια. Τρέλας με την Κατερίνα σε αυτή την ανακάλυψη. Βρήκα αυτό, γράφω εκείνο, στείλτο μου, βρήκα, έκανα να μιλάμε με ανθρώπους, να είμαστε στα μέσα του κορονοϊού με πλαστά χαρτιά να προσπαθούμε να βγούμε να πάρουμε τις μαρτυρίες. Ναι, αφού δεν μας πιάσανε, αφού δεν. Καλά, αυτός. Έδωσε ρέστα. Σαν να μην υπήρχε μια απαγόρευση. Τίποτα. Έχει πεθάνει όλες τις σχέσεις του, όλες τους θείους του, τους είχε και εσείς. Κανονικά. Αρρώστια, τρέχαμε από εδώ, τρέχαμε από εκεί. Σας βοήθησαν πολύ. Η ζωή της προφανώς είναι μια πολύ βασανισμένη ζωή όλο αυτό που έχει γίνει. Αλλά συνεχίζει να είναι βασανισμένη η ζωή της. Δηλαδή και όταν μεγαλώνει, όταν ηλικιώνεται, περνάει δύσκολα. Είναι μια δύσκολη ζωή. Πέρασε μια δύσκολη ζωή, πάρα πολύ δύσκολη ζωή, την οποία τελικά την αποτύπωσε στο τραγούδισμά της πάρα πολύ. Φάνηκε και πάρα πολύ επίσης πόσο αισιόδοξος άνθρωπος ήταν. Εγώ δεν κρατώ τον πόνο, κρατώ τον πρίο της Μαρίκας.
και την, το πόσο αλέγκρος άνθρωπος ήταν και αυτό φαίνεται στις ηχογραφήσεις. Mm-hmm. Στις ηχογραφήσεις μιλάει, χτυπάει παλαμάκια, γελάει. Και είναι χαρακτηριστικό. Που δεν ήταν αυτό. Και ευτυχώς έχουν περάσει από τις ηχογραφήσεις όλο αυτό και ναι. Καταλαβαίνουμε πώς ήταν η Μαρή Κανίνου πέρα από την φωνή της και σαν. Ναι, εγώ λέω πάντα, θεωρώ ότι η Μαρή Κανίνου όταν βάζει να την ακούσεις κυκλοφορεί κάπου δίπλα σου. Τι δεν γνωρίζατε, μερικά πράγματα που δεν γνωρίζατε για την Μαρή Κανίνου και τα μάθατε μέσα από την έρευνα. Ναι. Κάποια είναι αυτά που σας αναφέραμε ναι. πριν για το πού ακριβώς, σε ποιο πλοίο γεννήθηκε, για το πλοίο ήταν Θράκη παρεμπιπτόντως. Πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Και αποκαλύψαν οι μαρτυρίες. Θα σας πω ένα για να μην πούμε πολλά. Να αφήσουμε και λίγο το spoiler. Είναι τόσες σελίδες. Για πολύ λίγους μουσικούς, οι μουσικές βιογραφίες ζωγραφίζουν την καθημερινότητά τους. Τώρα είχαμε την ευτυχία, γιατί το βιβλίο γράφει στο εξώφυλλο με την πολύτιμη βοήθεια της Ευαγγελίας Αγαπητού. Βεβαίως. Η οποία είναι εξαδέρφη μου και φιλόλογος στο Εγάλεο και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά με μαρτυρίες. Τυχαίνει λοιπόν. Αν υπάρχουν συμπτώσεις στη ζωή. Και είναι και ένας από τους δύο-τρεις λόγους που ενεπλάκει και εγώ προσωπικά με το βιβλίο. Πέρα από το ότι παίζω μπουζούκι και κάθε μπουζουξής έχει τρέλα με τον Τζιτσάνι και Νίνο έχει τραγουδήσει κάποια από τα καλύτερά του. Στο Εγάλο, λοιπόν, εκεί που ζούσαν οι δικοί μου πρόσφυγες, γιατί έχω και εγώ μια ρίζα προσφυγική. Στο παράλληλο στενό ήταν το σπίτι που προσπάθησε και δεν κατάφερε να τελειώσει τελικά η Μαρή Κανίνου. Έμενε στο Νίκη και προσπάθησε να φτιάξει ένα δικό της. Οπότε σε αυτή τη γειτονιά που μεγάλωσε και η ξαδέρφη μου και πρόλαβε τους τελευταίους παλιούς Εγαλιώτες και πήρε μαρτυρίες, οι άνθρωποι τη ζούσαν σαν έναν καθημερινό άνθρωπο. Και ένα πολύ ζεστό και γλυκό και έτσι, συναρπαστικό άνθρωπο. Και μας δώσαν αυτή την εικόνα της Νίνου της καθημερινής που ήταν στη γειτονιά, που συζητούσε με τις γειτόνισσες. Τι λέγανε, πώς συμπεριφερότανε, πώς έφευγε για το μαγαζί. Διάφορα τραγικά και κωμικά συμβάντα. Και έτσι μπορέσαμε και ξανάδαμε την Νίνου με άλλα μάτια. Είδαμε την πραγματική Μαρίκα, μια Μαρίκα που δεν είχε και πολύ διαφορά δηλαδή στην καθημερινότητα. Ήταν αυτό που είχαν και οι παλιοί μεγάλοι ηθοποιοί που παίζανε τον ίδιο το χαρακτήρα του στις ταινίες. Θέλουμε τραγούδι. Θέλει τραγούδι. Θέλω να πάνω. Εντάξει λοιπόν. Δεν ήρθε ο Μπαγλαμάς για να μας... Τζάμπα. Να διακοσμήσει το χώρο. Ο Μπαγλαμάς, τον λέω το μωρό, είναι το τέταρτο μου παιδί. Και οφείλω να πω ότι τον έχω κρατήσει αγκαλιά μου πιο πολύ από ότι έχω κρατήσει και τα 30 άλλα τα παιδιά μου. Οπότε δικαιούται. Για να τον ακούσουμε και λαϊδάει. Λοιπόν, θα σας πω το τραγούδι που... η Μαρή Κανίνου τραγούδισε... ως τελευταία, όχι συνεργασία, τι να πω, έτσι, συνεργασία με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ήταν το τραγούδι που της έγραψε, θέλοντας να της πει ότι σταματάει η συνεργασία τους και η... Τελειώνει αυτός ο κύκλος. Ναι. Η χημεία τους. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Του χωρισμού μας έφτασε η ώρα. Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχύτερα. Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχύτερα. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε και αφού μας πήρε πια η κατηφόρα, καλύτερα από τώρα να χωρίσουμε, αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε, καλύτερα από τώρα να χωρίσουμε, αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε. Από πάνω φωνάζουν φωνάρα, φωνάρα, φωνάρα. Η Αμερική ήταν η αρχή της, αλλά ήταν και το τέλος της σχέσης της με τον Τσιτσάνι. Η αρχή της. Όλοι οι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, το μεγάλο τους όνειρο ήταν να πάνε στην Αμερική. Τους λέγανε όλοι ότι τα δολάρια τα μαζεύουμε με τα φτιάρια και ελάτε και θα βγάλετε πάρα πολλά λεφτά. Η Μαρή Κανίνου δεν νομίζω ότι έβγαλε πολλά λεφτά στην Αμερική. Μίλα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Είχε ήδη ξεκινήσει το σπίτι στο Εγάλο. Με τα χρήματα αυτά προσπαθούσε να στείλει πίσω να αναθρέψει την οικογένειά της, να βοηθήσει λίγο να προχωρήσει το σπίτι. Και συνέπεσε αυτό το timing με την αρρώστια της και τελικά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά μπόρεσε στα λίγα χρόνια που έζησε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, αυτό που ήθελε πάντα.
να τραγουδάει, να γίνει βασίλισσα του λαϊκού τραγουδιού. Και ήθελα να πω μόνο έτσι ένα σχόλιο, ότι το βιβλίο, πέρα από μια μουσική βιογραφία, έχει και δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Γιατί τουλάχιστον εμείς έτσι το νιώσαμε και το ζήσαμε, και μακάρι να το ζήσουν έτσι και οι αναγνώστες. Είναι 50 χρόνια Ελλάδα που ξεκινάει από το προσφυγικό και τελειώνει τη δεκαετία του 50 που πέθανε η Μαρίκα 35 χρονών. Είναι η ζωή κάθε πρόσφυγα που ήρθε μόνο με τα ρούχα που φορούσε και κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να αφήσει πίσω πολιτισμό. Μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα που οι ρεμπέτες την τραγούδησαν γιατί αυτό ένιωθαν. Δεν ήταν απλά να γράψουν κανένα τραγούδι για να κάνουμε επιτυχίες. Ήταν το βίωμά τους, ήταν η ζωή τους, ήταν η καθημερινότητα. Εγώ γράφοντας, παιδιά, την ιστορία, έχοντας όλα αυτά τα ντοκουμέντα που συγκεντρώσαμε, πέρασα πολύ δύσκολα. Ήμασταν και κλεισμένοι, δεν δουλεύαμε, δεν τραγουδάγαμε, που για μας το τραγούδι είναι πολύ μεγάλη λύτρωση ψυχολογικά. Με αποτέλεσμα, με πιάναν τα κλάματα, μου λέει ο γιατρός μου, τι έχεις παιδί μου, του έλεγα τίποτα, άσε μου, ξέρω εγώ τι. Και τώρα πιάνω τον εαυτό μου να έχω πάρει πολύ μεγάλη απόσταση από το βιβλίο. Δηλαδή αυτό έλεγα, λέω στον Νίκο, πού πάω τώρα, λέω, να μιλήσω για το βιβλίο, δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Μια σπουδαία δουλειά. Πριν κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή, την δικιά μας την παρουσία, να πείτε και για το CD μου. Βεβαίως. Εδώ είναι το CD, εδώ είναι το βιβλίο. Η Κατερίνα Τσιρίδου τραγουδάει, η Μαρίκα Νίνου. Όλα τα τραγούδια αυτά, τα αγαπημένα, το πεζοδρόμιο, τι όμορφη που είσαι όταν. Θέλω να πω ότι σε αυτό το CD δεν έβαλα καθόλου τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Ναι. Και θα το πω και δημοσίως. Έχουμε λίγο πρόβλημα με τους απογόνους στη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Και με θλίβει αυτό πολύ και ήθελα να το πω και δημοσίως. Με θλίβει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξη. Εδώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξη και το βιβλίο και το CD. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μείνετε στο Άττικα. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Εμείς εδώ αύριο Παρασκευή να κλείσουμε την εβδομάδα. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.